Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε μία ακόμη εβδομάδα στην εκπομπή Ώρα της Ροδόπης. Βλέπετε τη Δέλτα Τηλεόραση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την εκπομπή Ώρα της Ροδόπης σε συνεργασία με την εφημερίδα Χρόνος και το Χρόνος.gr. Είμαι ο Διονύσης Βοριάς. Στον τρόπο που αυτή τη στιγμή θα πέσει κάτω στις οθόνες σας, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να στέλνετε τα θετικά σας και τα αρνητικά σας. Εσείς, όπως λέμε συνήθως αυτή την εκπομπή, είστε τα μάτια μας. Μας στέλνετε τα παράπονα σας από την Κομωτινή, από τους οικισμούς, από όλους τους δήμους του νομού Ροδόπης, προκειμένου εμείς να τα ερευνούμε, να τα αναδεικνύουμε μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας και μέσα από την εκπομπή, προκειμένου, θίγοντας τα κακώς κείμενα, οι αρμόδιοι να τα βλέπουν και εμείς να ελπίζουμε ότι αφού θα τα δουν, θα τα επιλύουν. Βέβαια, χρειαζόμαστε και τα θετικά σας, διότι βλέπετε και αρκετά θετικά πράγματα στην περιοχή. Δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα αρνητικά και φυσικά σε μια ιδιαίτερη συγκυρία όπως αυτή που βιώνουμε την τελευταία χρονιά, χρειαζόμαστε και θετικές νότες, τις οποίες θα δούμε και στη σημερινή εκπομπή, καθώς στο δεύτερο μέρος θα παρακολουθήσουμε οδηπορικό που κάναμε στο Παπίκιο Όρος, ενώ γενικότερα στην εκπομπή θα έχουμε τρεις συνδέσεις, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω Skype, και θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για την περιοχή. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως καλησπερίζοντας μέσω τηλεφώνου τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Αλέξανδρο Τσαπέκο. Κύριε Τσαπέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα οι εμβολιασμοί τουλάχιστον έχουν επιταχυνθεί στη Ροδόπη και με το άνοιγμα και νέων εμβολιαστικών γραμμών η κατάσταση βαίνει αρκετά πιο ομαλά. Ποιο το μήνυμά σας προς τους συμπολίτες μας που ακόμα το σκέφτονται να εμβολιαστούν? Το μήνυμα είναι εξ αρχής ένα, ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Πρέπει να εμβολιαστούν για να δημιουργήσουμε την ανοσία της αγέλης όσο πιο σύντομα γίνεται. Και να απαλλαγούμε, ας πούμε, από τα φαινόμενα αυτά που ζούμε σήμερα και τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που είναι στις μονάδες συντατικής και των θανάτων και όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Επειδή οι περισσότεροι συμπολίτες μας κλείνουν και τα ραντεβού τους μέσω φαρμακείων, βλέπετε εσείς δισταγμό απέναντι, για παράδειγμα, στο εμβόλιο της AstraZeneca, ασθενείς και πολίτες να ζητούν αλλαγή εμβολίου ή να σας ρωτούν τι πρέπει να κάνουν? Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, θα το έλεγα διαφορετικά, οι αμφιβολίες για το αν πρέπει να εμβολιαστούν έχουν ελαχιστοποιηθεί. Δηλαδή βλέπω ότι ο κόσμος πιο πολύ πλέον είναι αποφασιστικός στο να εμβολιαστεί. Από την άλλη μεριά, για αυτό που είπατε με την Άστρα, όντως συμβαίνει το γεγονός αυτό. Είναι διστακτική με την Άστρα, με αυτά που έχουν ανακοινωθεί, και δικαιολογημένα ο κόσμος έχει μία επιφύλαξη. Και από την ώρα που υπάρχει η εναλλακτική λύση με ένα άλλο εμβόλιο, αναζητά το άλλο εμβόλιο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σίγουρα όμως δεν σημαίνει ότι είναι μαύρο-άσπρο αυτό, έτσι. Δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο της Άστρα είναι για πέταμα. Σίγουρα κάποιες ομάδες ενδεχομένως θα πρέπει να εξαιρεθούν. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι θέμα, είναι θέμα των αρμοδίων, ας πούμε, επιτροπών και λοιμοξιολόγων. Σωστά. Οι οποίοι τελικά κρίνουν. Στα φαρμακεία τώρα έχουν... Σε κάθε περίπτωση όμως το να μην κάνει κανείς το εμβόλιο από το να κάνει τη Άστρα είναι νύχτα με μέρα, έτσι. Δηλαδή είναι λάθος να μην εμβολιαστεί κανείς και να νομίζει ότι είναι προστατευμένος, ενώ αν κάνει τη Άστρα κινδυνεύει. Δεν είναι έτσι, είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Πρέπει κύριε να κάνει τώρα ένα εμβόλιο οπωσδήποτε που κάθε πολίτης που καλείται, ειδικά αυτοί που έχουν τα υποκείμενα νοσήματα. Με τα self-test έχουν ξεδιαλύνει όλα τα ερωτηματικά, με δεδομένη και την επανεκκίνηση πάλι των σχολείων. Έχουν καταλάβει οι συμπολίτες μας πότε πρέπει να πηγαίνουν στο φαρμακείο, να μην ενοχλούν και τα φαρμακεία τα διανυκτερεύοντα, για παράδειγμα, γιατί βλέπω σε διανυκτερεύοντα να πηγαίνουν ασθενείς που όντως χρειάζονται σοβαρά φάρμακα. Και δεν γίνεται να πηγαίνουν και 40-50 συμπολίτες μας να πάρουν το self-test 12 και 1 ώρα το βράδυ. Αυτό δυστυχώς το ζούμε καθημερινά. Ειδικά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας ζούσαμε κι εμείς μια εβδομάδα παθών. Και δυστυχώς, ξεκινώντας ο Μάιος, μπορώ να πω ότι ζούμε τον μήνα των παθών. Εξ αρχής θα πω ότι
η ευθύνη του πολίτη την βάζω δεύτερη, την ευθύνη του πολίτη. Πρώτα βάζω ότι αυτό που σχεδιάστηκε δεν εφαρμόζεται με τον τρόπο που σχεδιάστηκε, διότι αν υπήρχαν επαρχείς ποσότητες των τεστ και η διανομή γινόταν κάθε εβδομάδα, να έπαιρνε ο κάθε δικαιούχος τα τεστ που, τουλάχιστον για ένα μήνα, δηλαδή ένα τη εβδομάδα, άρα τέσσερα. Για να καταλάβουμε, δηλαδή ένα παιδί που πρέπει να κάνει τα self-test δύο φορές την εβδομάδα, έρχεται στο φαρμακείο δύο φορές την εβδομάδα. Θα πάρει 8. Θα έπρεπε αυτά να είχε γίνει προγραμματισμός από πιο νωρίς, έτσι ώστε να υπήρχαν οι επαρκείς ποσότητες και να υπάρχει μία είσοδος του κάθε δικαιούχου στο φαρμακείο το μήνα, τουλάχιστον. Έτσι. Το πολύ λάθος, το πολύ. Αν ήταν και για δύο μήνες, και για δύο μήνες ποσότητα. Τώρα, δίνουμε, ας πούμε, τώρα από μέχρι χτες δίναμε και σήμερα κάποιοι τελευταίοι που πρόλαβαν και πήραν, γιατί έκλεισε τώρα η πλατφόρμα και θα ανοίξει τη Δευτέρα το πρωί, 8 η ώρα. Δίναμε στους μαθητές ένα τεστ. Την Δευτέρα πάλι θα ξανάρθουν οι μαθητές να πάρουν δύο τεστ τώρα. Μάλιστα. Και έχουν έρθει και την προηγούμενη, πριν τις γιορτές, ήρθαν άλλες τρεις φορές. Δηλαδή θα έρθουν πέντε φορές για να πάρουν τα τεστ που θα μπορούσαν αυτά να τα πάρουν μία φορά. Αυτό μας έχει κουράσει πραγματικά. Μας έχει κουράσει και κουράζει και τον κόσμο. Τώρα, η ευθύνη του κόσμου. Αν ο κόσμος, παράδειγμα, είχε αυτό το δικαίωμα να πάρει μία φορά το τεστ και να μην πήγαινε έρχεται στα φαρμακεία, δεν θα ήταν και σε αυτήν την κατάσταση, ας πούμε, να πηγαίνουν και το βράδυ και τα απογεύματα, και όντως και αυτό είναι ενοχλητικό και το έχουμε πει, ότι μόνο στις εργάσιμες ώρες και στο ωράριο, μόνο στο ωράριο εργασίας των φαρμακείων, διότι το εφημερεύουν και το διανυκτερεύουν, έχει άλλη αποστολή, κύριε Βοριά. Η αποστολή του είναι να εξυπηρετήσει ασθενείς. Δηλαδή δεν είναι ότι κουραζόμαστε με το που θα έρθουν να πάρουν το τεστ. Είναι ότι παρεμποδίζεται η εξυπηρέτηση των ασθενών. Εγώ το άλλο δηλαδή, που εισπράττω και ως... Αυτό που πρέπει που βγει για το νοσοκομείο τώρα και πάει σε ένα φαρμακείο εφημερεύων να είναι και 10 άλλοι οι οποίοι περιμένουν να πάρουν τεστ. Δεν γίνεται. Αυτό που εισπράττω εντωμεταξύ μιλώντας και με κόσμο... Και μεταξύ τους καμιά φορά. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Αυτό που εισπράττω εντωμεταξύ, κύριε Τσαπέκο, μιλώντας και με κόσμο, είναι ότι δεν υπάρχει και κάποια μέρημνα για τα χωριά, γιατί υπάρχουν αρκετοί μαθητές, αρκετοί εκπαιδευτικοί και αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι που ζουν στα χωριά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο κάθε μέρα να βρίσκονται στο φαρμακείο, διότι δεν υπάρχει και φαρμακείο σε κάθε χωριό. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι τα κεφαλοχώρια, τα πιο πολλά, σήμερα η Ροδόπη, ας πούμε, όπως και ο Εύρος, από τον οποίο τώρα εκπέμπεται, είναι γεμάτο φαρμακεία. Δηλαδή, ας πάρω τώρα τη δική μου την περιοχή, έτσι, είναι ο Ίεσμος, είναι ο Πολύανθος, είναι η Αμαξάδας, είναι πιο κάτω η Αίγυρος, είναι η Νέα Καλύστη, είναι το Φανάρι. Όλα τα φαρμακεία αυτά έχουν τεστ. Άρα υπάρχει επάρκεια, μας λέτε. Υπάρχει, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τα φαρμακεία αυτά είναι πιο ξεκούραστα με κάποια έννοια από αυτά που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, ειδικά όταν μιλάμε για το λιανεμπόριο και δημοσίους υπαλλήλους και εστίαση, τα φαρμακεία της πόλης υπέφεραν και θα υποφέρουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να τηρηθεί ο πρώτος παράγοντας τον οποίο ανέφερα πριν, ότι θα έπρεπε να υπάρχει επάρκεια τεστ, έτσι ώστε να μην πηγαινοέρχονται οι δικαιούχοι. Τώρα να σας κάνω και μία, να σας δώσω και μία πληροφόρηση, η οποία βγήκε πριν από λίγο από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Μας έχει έρθει το μήνυμα αυτό μετά από την επικοινωνία που είχαμε με τους αρμόδιους υπουργούς. Θα δοθούν Δευτέρα, Τρίτη, να σας το διαβάσω λίγο για να μην κάνω κάποιο λάθος, από τη Δευτέρα 10 του μηνός μέχρι και την Τετάρτη 12 θα πάρουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δύο τεστ. Μάλιστα. Λοιπόν, στη συνέχεια από την Τετάρτη, συγγνώμη λίγο να δω, από την Πέμπτη 13 Πέμπτου μέχρι την Τετάρτη 19 Πέμπτου θα πάρουν δύο τεστ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο ιδιωτικός τομέας, λιανεμπόριο, εστίαση. Αυτή είναι η ανακοίνωση που μου δόθηκε πριν από λίγο, που την πήρα από κάτω και θα τη μεταφέρω. Είστε ο πρώτος που την μαθαίνει. Άρα θα γίνει πάλι με δύο τεστ. Τέλος πάντων, θα βολευτούν οι μαθητές για μια εβδομάδα. Και το επαναλαμβάνω πάλι, είναι από Δευτέρα 15 έως Τετάρτη 12 Πέμπτου θα πάρουν δύο τεστ
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και από την 5η 13 Πέμπτου μέχρι την 4η την άλλη 19 Πέμπτου θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο ιδιωτικός τομέας. Καλώς. Κύριε Τσαπέκο, να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για την ενημέρωση και για τις συμβουλές σας. Να είστε καλά. Πάντως, όσο υπομονή και να έχουμε φαρμακοποιεί, να ξέρετε ότι αυτό το διάστημα περνάμε δύσκολα. Υπομονή, υπομονή. Έγινε. Αυτό κάνουμε για να στηρίξουμε την προσπάθεια, μπας και στρώσουν τα πράγματα, διότι αυτό είναι το κυρίαρχο, να φύγουμε από αυτή τη λέλαπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Να είστε καλά. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Θα φύγουμε από την πανδημία. Πρόσφατα και μέσα από την εκπομπή είχαμε δει την ιστορία ενός αστυνομικού με καταγωγή και από τη Ροδόπη που είχε σώσει ένα συμπολίτη μας στην Αθήνα, κάνοντάς του κάρπα. Και τώρα θα δούμε τι δηλώνει ο Χρήστος Πετμεζάς, ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος για αυτό που κατάφερα να κάνω. Χαρούμενος που έκανα υπερήφανος στους δικούς μου ανθρώπους. Και πολύ πιο δυνατός ώστε να προσφέρω ακόμα περισσότερα πράγματα έξω στην υπηρεσία και στην κοινωνία. Η λέξη αγάπη πιστεύω είναι η πιο σωστή. Αγάπη. Τα συναισθήματα είναι περίπλοκα, να σου πω ακόμα. Ακόμα μέχρι και σήμερα είναι περίπλοκα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένει κανένας να συμβεί αυτό μόνο στην περιπολία του. Νιώθω ευλογημένος. Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος που αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος είναι κοντά σε εμάς, σε όλους εμάς και στην οικογένειά του χάρη σε μένα. Πάμε λίγο, κύριε! Κάρπα έμαθα όταν έχασα ένα πολύ συγκινικό μου πρόσωπο και το πήρα πολύ εγωιστικά σαν Χρήστο, σαν χαρακτήρα. Και είπα ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να μου χρειαστεί έξω στο δρόμο και να πω μου χρειάστηκε. Και εκείνη τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι στον άνθρωπο έβλεπα τον ξάδερφό μου. Γι' αυτό δεν εγκατέλειψα. Στην περιπολία μας με τα παιδιά διαπιστώσαμε έναν συνάνθρωπο που έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Κατεβήκαμε τις μηχανές και του προσέφερα τις πρώτες βοήθειες. Ο συνάνθρωπος έτσι όπως έπεσε πολύ άτσαλη και χτύπησε το κεφάλι του. Και περιποιούμε την πληγή του. Του μιλούσα και δεν έπαιρνα απαντήσεις, δεν έβλεπα κάποια ανταπόκριση. Έβαλα το χέρι μου για παλμούς και για ανάσα, δεν έπαιρνα τίποτα. Και έβλεπα κάποια συμπτώματα τα οποία πάνε για καρδιακό επεισόδιο. Και ξεκίνησα να το κάνω κάρπα. Επί μισή ώρα που παλεύαμε με όλους τους αδέλφους να σώσουμε τον άνθρωπο, να τον ξαναφέρουμε κοντά μας, δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν εγκαταλείψαμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όπως λέμε εμείς. Ήρθε και ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ. Και με τον επενδυτή καταφέραμε, κρατήσαμε παλμό, μεταφέραμε τον άνθρωπο στο θρέα του νοσοκομείου και σταθεροποιήθηκε η υγεία του. Είμαι ο Χρήστος Πετμεζάς, είμαι 26 χρονών, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είμαι από πολυτεχνικό γενεία. Η αστυνομία ήταν ένα όριο ζωής που έγινε πραγματικότητα. Η άμεση δράση είναι μια υπηρεσία που είναι άμεσα δίπλα στον πολίτη. Μ' αρέσει να βοηθάω, γι' αυτό μπήκα και στο σώμα και γι' αυτό πρέπει να ξεκινάμε στη δράση. Αξίζει να είσαι πρωταγωνιστής και να δώσεις την ελπίδα στον κόσμο αυτή την κρίσιμη στιγμή. Και εύχομαι να δώσω και την παραμικρή ελπίδα. Μάλιστα, ακούσαμε τον αστυνομικό τι είχε να πει. Θετικό να προβάλλουμε και τις καλές ιστορίες συμπολιτών μας και τα κατορθώματά τους. Μια βόλτα στο Πάρκο Αγίας Παρασκευής θα κάνουμε ευθύς αμέσως με μια φωτογραφία, καθώς τα προβλήματα στο Πάρκο Αγίας Παρασκευής παραμένουν και τα παράπονα δημοτών που δεχόμαστε είναι εύλογα. Τα συντριβάνια που είναι κατεστραμμένα και δεν δουλεύουν, τα σκουπίδια στο πάρκο και κατά καιρούς τα προβλήματα φωτισμού είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που ανακύπτουν συχνά στο κεντρικό πάρκο της πόλης. Γι' αυτό δρομολογούνται προσωρινές λύσεις από τη Δημοτική Αρχή, όπως αυτή που βλέπουμε στις οθόνες μας. Τις περασμένες ημέρες ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση της περίφραξης όλων των περιμετρικών συντριβανιών από γυάλινη σε μεταλλική. Διαχρονικά η γυάλινη περίφραξη των συντριβανιών είχε μπει στο μικροσκόπιο βανδάλων που έσπαγαν με κάθε ευκαιρία και κάθε τρόπο την περίφραξη αυτή. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε τις μεταλλικές περιφράξεις, που είναι πιο σταθερές και δεν μπορούν να καταστραφούν με την ίδια ευκολία. Συγχρόνως προχωρούν οι επιδιορθώσεις των μηχανισμών, προκειμένου τα συντριβάνια να καταστούν και πάλι λειτουργικά. Την ίδια στιγμή, πάντως, τα κεντρικά συντριβάνια παραμένουν εγκαταλελειμμένα και χρήζουν παρεμβάσεων, όπως και όλα τα προβληματικά σημεία του πάρκου. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε και ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μικρές αναπλάσεις και στο πάρκο Αγίας Παρασκευής και στους παθήκες στην πλατεία Ειρήνης. Αλλά μέχρι και αν γίνει αυτό, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Διότι έχουμε καταλάβει ότι γίνεται πρώτα ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, μετά γίνεται μια προμελέτη, μετά γίνεται μια μελέτη, μετά ψάχνουμε λεφτά, μετά βρίσκουμε ανάδοχο και ούτω καθεξής μέχρι να πάρει ένα έργο σάρκα και οστά μετά από αρκετά χρόνια. Εάν έχουμε στην άλλη άκρη
Θα πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ μας που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Θα κάνουμε οδηπορικό στο Παπίκι Όρος και περισσότερα θα τα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Στο δρόμο μας για το Παπίκι Όρος σήμερα, το βυζαντινό μοναστικό κέντρο της περιοχής, άγνωστο στους επισκέπτες, γνωστό στους Θρακιώτες ως το τοπικό Άγιον Όρος. Η πρόσβαση στο Παπίκι Όρος γίνεται μέσα από έναν χωματόδρομο ανεβαίνοντας το βουνό. Σε κάποια σημεία ο χωματόδρομος είναι στρωμένος όπως εδώ πέρα. Σε κάποια ωστόσο χρειάζεται τζιπ για να είναι πιο εύκολη η άνοδός σας προς το βουνό. Η περιφέρεια έχει υποσχεθεί ότι μέχρι ένα σημείο θα επιδιορθώσει το δρόμο και στη συνέχεια θα γίνει ένα πιο ομαλός χωματόδρομος ώστε να μπορούν οι πιστοί αλλά και οι τουρίστες να επισκέφτονται πιο εύκολα τη μονή. Ο δρόμος μπορεί να έχει τις δυσκολίες του, το χώμα του, τις πέτρες του, ωστόσο προσφέρεται και για τους φυσιολάτρεις, καθώς μεταξύ άλλων θα απολαύσετε την εξαιρετική θέα από το βουνό και θα διασχίσετε με το αυτοκίνητό σας και μικρά ποταμάκια μεταξύ των δέντρων και των πλαγιών. Βρισκόμαστε στην πύλη της Ιεράς Μονής Οσίου Μάξιμου Καυσοκαλύβη στο Παπίκι Όρος και με τη βοήθεια του πατέρα Μάξιμου θα περιηγηθούμε εντός αυτής, θα μάθουμε την ιστορία της, θα δούμε πλάνα έξω και εσωτερικά από αυτήν και θα παρακολουθήσουμε τόσο τη Μονή όσο και την ευρύτερη φύση της περιοχής από ψηλά. Για μένα η προσευχή μου είναι μία. Να φωτίσει ο Θεός, να γίνει ο δρόμος, να έρχονται να προσκυνούν την εικόνα σου Άγιον Μάξιμε. Να ανοίξουν οι πύλες, να έρθουν οι μοναχοί, να λειτουργεί στο μοναστήρι, να γίνουν τις περινή παρακλήσεις, να γίνουν τις εκκλησίες. Να μας φωτίσει ο Θεός, ο Θεός να μας φωτίζει. Και πάντα, επειδή ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, πέρασε από εδώ. Εδώ υπήρχαν 367 μοναστήρια. 2.500 μοναχοί. Άγιες μορφές έχουν περάσει από εδώ επάνω. Και μετά από εδώ φύγανε και γίνανε καυσοκαλύβια στο Άγιον Όρος. Ο Παλαμάς και τόσοι άγιες μορφές, οι οποίες η ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, δυστυχώς δεν μας το διδάσκει κανείς. Τώρα, αυτά τα οποία ξέρουμε, εδώ είχε γίνει ένα σενάριο, είχε γίνει με 70 θεολόγους από όλη την Ελλάδα και γινόταν το σλάιτ εδώ και έχασα πάσα ιδέα. Αλλά επειδή ήμουν μόνος, έλα εσύ, πάνε εσύ. Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Το Παπίκι Όρος πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά δεν μας τη διδάξανε.
Τώρα, ποιοι πρέπει να το αναδείξουν τον χώρο, δεν το ξέρω. Γιατί η ιστορία του οπλικίου όρους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι ούτε σε 100 χρόνια, ούτε σε 200. Από το 10ο αιώνα που είναι. Εύχομαι στην πορεία να επανδρωθεί το μοναστήρι, να έρθουνε μοναχοί, να λειτουργήσει και για τον κόσμο. Γιατί εδώ δεν έχουμε πολλά πράγματα να αναδείξουμε από την πλευρά μοναστηριών. Δεν έχουμε. Είναι το μοναστήρι της Παλαιωμένης, είναι η Ιωάννα και είναι το αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις άγνωστες ομορφιές του τόπου μας. Καλό είναι και οι αρμόδιοι να κάνουν αυτό που, αυτό που πρέπει, να τα περιποιούνται όλα και να τα αναδεικνύουν. Προκειμένου πρέπει να φτιαχτεί ο δρόμος προς τη Μονή, ο οποίος είναι μεν χωματόδρομος. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι χωματόδρομος, είναι ότι έχει λακκούβες, πέτρες, ξύλα σε διάφορα σημεία και καθίσταται δύσκολη προσβασιμότητα στην Μονή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επισκεψιμότητα αυτής. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Μείνετε μαζί μας, ευθύς αμέσως επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, ώρα της Ροδόπης, μέρος δεύτερο, από τη Δέλτα Τηλεόραση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με την εφημερίδα Χρόνος και το χρόνος.gr. Είμαι ο Διονύσης Βοριάς. Στον τρόπο που βλέπετε αυτή τη στιγμή κάτω στις οθόνες σας, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να τα βλέπουμε, να τα αξιολογούμε και να τα αναδεικνύουμε τόσο μέσα από την εφημερίδα, όσο μέσα και από την εκπομπή που παρακολουθείτε. Κάθε Δευτέρα και ώρα 8 και σε επανάληψη κάθε Τρίτη και ώρα 8 και κάθε Πέμπτη μετά την εκπομπή επί του θέματος. Θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως ένα παράθυρο στην εκπομπή μας, φιλοξενώντας μέσω Skype τον Γιάννη Αμαραντίδη, Ειδικό Σύμβουλο Κοινοτομίας και Έρευνας. Κύριε Αμαραντίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Διονύση, και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιάννη, πολλά γίνονται, πολλής λόγος γίνεται για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εάν τα αξιοποιούμε σωστά, εάν κερδίζουμε από αυτά όσα πρέπει, εάν η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αξιοποιεί στο μέγιστο το ευρωπαϊκό χρήμα, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σου για το τι μας κρατάει χαμηλά γενικά σαν χώρα σε αυτή την απορροφητικότητα και αργότερα να δούμε τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα έλεγα ότι η χρονιά που διανύουμε το 2021 έχει κάποιες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα γενικά, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες και η περιφέρεια και οι δήμοι.
Θα έλεγα σε αυτό το σημείο ότι γενικά η υπερφυτικότητα και των κοινοτικών κονδυλίων και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους έχει παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και αυτό βέβαια οφείλεται σε διάφορες ελλείψεις και παθογένειες που υπάρχουν. Μπορώ να κάνω μια πρώτη αναφορά ως προς τα γενικά, ότι υπάρχει λάθος προσέγγιση όσον αφορά τα επίπεδα της πολιτικής. Δηλαδή, το στρατηγικό είναι διαφορετικό από το επιχειρησιακό ή ακόμα και από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων αυτών των προγραμμάτων. Σαν μια δεύτερη παθογένεια, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μοντέλο διοίκησης που βασίζεται πιο πολύ στην ιεραρχία και όχι τόσο πολύ στην ομαδικότητα και στην πολυτομεακή προσέγγιση των πραγμάτων. Εννοείται οι περιφέρειες και οι δήμοι, αλλά και γενικά η χώρα και οι φορείς έχουν μείνει χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς ψηφιακές υποδομές και τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εποχή μας, όπως είναι η ανάλυση των δεδομένων, τα μεγάλα δεδομένα ή το business intelligence. Και βέβαια σε όλη αυτή την αλυσίδα έρχεται και προστίθεται ότι δεν παράγεται γνώση μέσα στους φορείς, δεν μένει εκεί, άρα δεν μεταφέρεται γνώση και τεχνογνωσία. Με δεδομένη τώρα την κατάσταση που εύστοχα μας περιέγραψες, μπορεί να αλλάξει κάτι ώστε να μην χάνουμε αυτά τα χρήματα και δεν θα έπρεπε οι περιφέρειες να διαχειρίζονται περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια, διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι την απόφαση για το πού θα πάει τι την παίρνουν κεντρικές κυβερνήσεις και τα υπουργεία εν προκειμένου στην Ελλάδα και δεν είναι τόσο ο λόγος της περιφέρειες που γνωρίζουν και καλύτερα πού πρέπει να κατανεμηθεί κάθε κονδύλιο και ποιες οι ανάγκες του τόπου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σου και το σχόλιο μου είναι ότι σε καμία περίπτωση και αυτό που βλέπουμε και στο εξωτερικό δεν πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να εξαρτώνται με το τι θα σχεδιάσει η κυβέρνηση κάτω στην Αθήνα, παράδειγμα. Οπότε και πιστεύω να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση οι περιφέρειες και οι δήμοι να πάρουν περισσότερη χρηματοδότηση και περισσότερες αρμοδιότητες έτσι ώστε να έχουν την τύχη στα χέρια τους για την ανάπτυξη του τόπου. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το οικοσύστημα γενικά αυτό δεν αποτελείται μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ολιστικά και αυτό σημαίνει ότι στο οικοσύστημα θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε το δημόσιο φορέα, το δημόσιο τομέα και πώς πρέπει να εξελιχθεί και τι αρμοδιότητες περαιτέρω να αποκτήσει. Αλλά θα πρέπει επίσης να δούμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ερευνητικούς οργανισμούς, τι κάνουν αυτοί, τις επιχειρήσεις και τι σκοπεύουν να κάνουν στο μέλλον και πώς σκοπεύουν να επενδύσουν, αλλά ακόμα και τις οργανώσεις πολιτών. Οπότε θα πρέπει να το δούμε ολιστικά το θέμα, θα έλεγα. Μία απορία την οποία έχει και ο κόσμος, γιατί δεν έχει ο καθένας εξειδικευμένη γνώση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν οφείλει να έχει ο καθένας εξειδικευμένη γνώση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όταν, για παράδειγμα, λέμε ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει υψηλή απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων, τι σημαίνει αυτό για τα έργα και την ζωή των πολιτών και εάν τελικά αυτά τα χρήματα χάνονται αυτά τα χρήματα, ναι, διοχετεύονται κάπου αλλού, τι συμβαίνει? Συνήθως αυτό που γίνεται όλες τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους είναι το λάθος στο κομμάτι το να μένουμε μόνο στην απορροφητικότητα και την εισπραξιμότητα. Είναι ένα λάθος μοντέλο, μια λάθος νοοτροπία που έχει επικρατήσει, αντί να στεκόμαστε στην αποτελεσματικότητα και την ανταποδοτικότητα που θα έχουμε από αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε, σε αυτή τη λογική, θα έλεγα ότι η οποιαδήποτε αρχή ή φορέας αργεί να εντάξει έργα, αργεί να πληρωθούν τα έργα και έτσι φτάνουμε σε κάθε περίοδο, στο τέλος της περίοδου, να λέμε ότι θα μεταφέρουμε τα κονδύλια 2 χρόνια μετά, έτσι ώστε να βάλουμε ό,τι υπάρχει πιο όριμο
σε έργο έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί. Mm-hmm. Βέβαια, όπως αυτό καταλαβαίνεις, είναι μια κατάσταση και μια νοοτροπία που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και ούτε αφήνει επί της ουσίας κάτι στις τοπικές κοινωνίες για τις επόμενες γενιές. Άρα αυτό που θα πρότεινες και για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, τι θα πρότεινες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Δήμο Κομωτινής να κάνουν προκειμένου να διαχειρίζονται κατά το δυνατό καλύτερα τα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους φορείς και τι είναι αυτό το οποίο προσπαθείς να εφαρμόσεις και εσύ στο εξωτερικό? Ναι. Θα πρότεινα πρώτα απ' όλα, εδώ δεν είμαστε να φεύγουμε τον τροχό, ξέρεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μοντέλα και καλές πρακτικές που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, θα πρέπει όλοι οι αρμόδιοι φορείς να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν σημαίνει τίποτα το ότι κάποιος διορίστηκε και έχει κάποιο πτυχίο. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι σε μια συγκεκριμένη ομάδα και να αποδώσει αν δεν έχει π.χ. οριζόντιες δεξιότητες και κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουν το κομμάτι να φτιάξουν κόμβους καινοτομίας και να συμπεριλάβουν όλο το οικοσύστημα, όπως είπα πριν, έτσι ώστε να αρχίσουν να δουλεύουν πολύ συνεργατικά και με συνέργειες. Θα έλεγα ότι πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθεί η νεοφυής επιχειρηματικότητα, ειδικά αυτοί που είναι υψηλής έντασης γνώσης καινοτομίας και εξωστρέφειας, και όλοι οι φορείς πρέπει να δώσουν ό,τι μπορούν εκεί πέρα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και επιχειρηματικότητα. Γιατί πραγματικά ίσως τελικά λείπουν οι επιχειρηματίες που θα μπορέσουν να επιχειρήσουν στις τοπικές κοινωνίες. Τέλος, οπωσδήποτε θα πρέπει να δοθεί βάση και στην ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα με τα πανεπιστήμια, με τα ιδρύματα, με τους ερευνητικούς οργανισμούς, πώς μπορούν αυτά να δημιουργήσουν τους δικούς τους τεχνοβλαστούς, τα spin-off, και βέβαια να μπουν και οι φοιτητές κατευθείαν στο επιχειρήν, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Δεν θέλουμε, θέλουμε όλοι να έχουν δουλειά και να μπορούν να επιχειρούν στον τόπο τους. Και όπως είπες και εσύ, καλά παραδείγματα και σωστές πρακτικές υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Χρειάζεται να αντιγράψουμε, για παράδειγμα, σκανδιναβικές χώρες ή άλλες χώρες που έχουν μία καλύτερη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό και συγγνώμη που το ξέχασα, είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στη δικτύωση και στο πώς θα γίνει η μεταφορά της γνώσης. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουμε ενεργά σε δίκτυα, είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων στις Βρυξέλλες, δημιουργούμε εταίρους και συνεργασίες και είμαστε σε καθημερινή επαφή και συνεργασία με όλους. Όποιος μένει πίσω στη δικτύωση και στη μεταφορά γνώσης, σίγουρα θα έχει τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σου στη σημερινή μας εκπομπή και για τις συμβουλές που μετέφερες, έχοντας εμπειρία και γνώση στο συγκεκριμένο τομέα. Να είσαι καλά, Διονύση. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη Σαμαραντίδης, ειδικό σύμβουλο καινοτομία και έρευνα, μα έδωσε τι δικέ του διαπιστώσει για ζητήματα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά, διότι δεν οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε πώ πρέπει να διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά κονδύλια. Έρευνα τώρα με στοιχεία 40 ετών, δημοσιεύσαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Χρόνο το Σάββατο, που αποδεικνύει ότι χωριά τη Ροδόπη κινδυνεύουν να ερημώσουν και άλλα κεφαλοχώρια έχουν μειωθεί. Το 2021 είναι έτος απογραφής και στην έρευνα αυτή αποτυπώνουμε τις πρόσφατες απογραφές του 1991, 2001 και 2011 και τις εκτιμήσεις, συνομιλώντας με κατοίκους σχεδόν σε όλα τα χωριά του νομού, για το τι μέλη γενέστε σε αυτή την απογραφή. Διότι, για παράδειγμα, μπορεί ένα χωριό να έχει 500 κατοίκους την απογραφή του 2011, αλλά τα 10 χρόνια που μεσολάβησαν ήταν και αυτά που μειώθηκε αρκετά ο πληθυσμός της Ελλάδας, και έχουν μειωθεί αρκετά και τα χωριά, διότι μειώθηκαν και λόγω της μείωσης του πληθυσμού της Ελλάδας, αλλά και λόγω της εσωτερικής, αλλά και προς το εξωτερικό μετανάστευσης. Σημαντικά αυξανόταν ο πληθυσμός της Ελλάδας όλη τη μεταπολεμική περίοδο, καθώς από τα 7,6 εκατομμύρια Ελλήνων το 1995 ξεπεράσαμε τα 11 εκατομμύρια στις αρχές του 10. Έκτοτε όμως ο πληθυσμός έχει περάσει την κατιούσα, με το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων να είναι αρνητικό, αρκετούς Έλληνες να μεταναστεύουν στο εξωτερικό και τον πληθυσμό παράλληλα να γυράσκει προοδευτικά. Και μπορεί οι πληθυσμοί στις πόλεις να έχουν αυξηθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, η ελληνική ύπαιθρος όμως χάνει κατοίκους χρόνο με το χρόνο,
με τα χωριά ιδίως στα δυσπρόσιτα να βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται εκθετικά, να γερνάει και να απειλούνται ακόμα και με εξαφάνιση. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία κυκλοφόρησε στην έκδοση του Σαββάτου, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε ακόμα, αποτυπώνουμε ακριβώς το τι συνέβη στην περιοχή από το 1991 μέχρι και το 2011, με εκτιμήσεις συνομιλώντας με τους κατοίκους για το 2021, δηλαδή στοιχεία 40 ετών σε συνεργασία και με τις απογραφές της Ελστάτ. Αυτά από το πρωτοσέλιδο. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θημικιώτη. Να περάσουμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Σπύρο Θημικιώτη, πρόεδρο των Καφεποτοπολών Κομωτινής και Περιφέρειας. Κύριε Θημικιώτη, καλησπέρα. Μήνυμα χωρίς χρέωση από την... Έπεσε η γραμμή. Θα δούμε λίγο ξανά το πρωτοσέλιδο. Σβήνουν τα χωριά της ακριτικής Ροδόπης λοιπόν και υπάρχει και στο πρωτοσέλιδο η φωτογραφία της νυμφέας. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της νυμφέας που το πριν από 20 χρόνια αριθμούσε περί των 100 κατοίκων και τώρα λιγότεροι από 20 είναι οι κάτοικοι που έχουν απομείνει στο χωριό. Ενώ χαρακτηριστικά είναι και άλλα παραδείγματα χωριών, ακόμα και κεφαλοχωριών όπως η Μαρόνια, που πριν από μερικές δεκαετίες ξεπερνούσε κατά πολύ τους 500 κατοίκους, ενώ πλέον οι εκτιμήσεις των κατοίκων λένε ότι είναι και ακόμα λιγότεροι από 350. Αυτά λοιπόν από την έρευνα, περισσότερα στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, για να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον Σπύρο Θημικιώτη, πρόεδρο των Καφεποτοπολών Κομωτινής και Περιφέρειας. Καλησπέρα σας. Μία εβδομάδα, κύριε Θημικιώτη, λειτουργήσαν τα καταστήματα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το πώς βλέπετε την κατάσταση και επιχειρηματικά, αλλά και υγειονομικά. Κοιτάξτε, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ανοίξαμε να υπάρξει ένα restart της οικονομίας, της εστίασης και όλων των κλάδων που απασχολεί η εστίαση. Είμαστε σε καλό δρόμο. Οι πρώτες μέρες ήταν καλές, ευελπιστούμε λιγάκι για τη συνέχεια. Κύριε Θημικιώτη, το πρόγραμμα αυτό που εξήγηλε πρόσφατα η κυβέρνηση, ότι θα σας δοθούν κάποια χρήματα για τις πρώτες δαπάνες, αυτό το πρόγραμμα έχει ανοίξει, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Διότι τα κλειδιά τα βάλατε στα καταστήματα. Τα λεφτά ήρθαν? Είναι τα προγράμματα, ξέρετε, λιγάκι ανακοινώνονται, αργούν λιγάκι να βγουν όλες οι οικεία. Έχουμε κάποια μικροπροβλήματα με αυτό, όπως με τα self-test να ξεκινήσουμε. Ήταν να ξεκινήσουμε με τα self-test. Δεν υπήρχαν αρκετά, υπήρχαν μονάχα για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς. Πάμε σε δεύτερη μοίρα εμείς. Δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες, για να σας βάλω, να βάλω μια παρένθεση, που μας έδωσε πριν ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, λένε ότι από Τετάρτη-Πέμπτη θα δοθούν τα self-test στην εστίαση. Τώρα θα φανεί. Το γνωρίζουμε και εμείς λιγάκι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ψηλού κρεμάμενος σε κάποιον έλεγχο. Είναι αυτό το πρόβλημα. Οι οικονομικές βοήθειες θα έρθουν, δεν έχουν έρθει ακόμα. Όπως επίσης περιμένουμε μεγάλη λαχτάρα το πρόγραμμα της περιφέρειας που έχει αναγγελθεί. Από τον Οκτώβριο του 2020, μισό και πλέον χρόνο μετά, 10 επαγγελματίες πώς έχουν πληρωθεί, 20? Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω ότι έχουν αξιολογηθεί κάπου στις 2.000 αιτήσεις, αλλά ποιοι έχουν πληρωθεί δεν γνωρίζω. Από το δικό μου κοινωνικό κύκλο δεν γνωρίζω κανένα. Μάλιστα. Αναφορικά με την κίνηση τώρα στα καταστήματα, οφείλουμε να ομολογήσουμε κάποια κινούνται αρκετά, τουλάχιστον με μια βόλτα στην Κομωτινή. Κάποια άλλα όμως έχουν αδικηθεί, ιδίως όσα δεν έχουν εξωτερικούς χώρους. Με αυτά έχουμε καμιά ενημέρωση, τι μελγενέστε? Αυτά περιμένουμε τώρα από Δευτέρα να βγουν επιδημιολόγοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι άδικο για τους ανθρώπους που δεν έχουν εξωτερικό χώρο να παραμένουν τα μαγαζιά τους κλειστά. Και περιμένουμε τις διορθώσεις, γιατί πιστεύουμε ότι αν είναι έτσι θα πρέπει όλα αυτά τα μαγαζιά που είναι σε κλειστούς χώρους, που στεγάζονται σε κλειστούς χώρους, να είναι κλειστά. Δεν είναι δίκαιο, θα χαρακτήριζα. Πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα διορθωθούν και αυτές οι αδικίες, να τις χαρακτηρίσω, όπως η αδικία της μουσικής που δεν έχουν τα μαγαζιά, που εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο που σίγουρα τα λέει οι επιδημιολόγοι, ίσως να έχουν δίκιο, αλλά εμείς το βλέπουμε λιγάκι αστείο, να σου πω. Και όπως καταλαβαίνετε,
Δεν υπάρχει εστίαση χωρίς μουσική, χωρίς διασκέδαση. Και βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχετε και το ωράριο, το οποίο αν πέρυσι σας περιόριζε μια φορά με το 12 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, φέτος 11 η ώρα πρέπει να τα έχετε για τα καλά μαζέψει. Ναι, αυτό το με το ωράριο πιστεύουμε ότι και αυτό την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή σταδιακά θα ανοίξει. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι να ανοίξει το ωράριο να πάει στις 12. Το θέμα δεν είναι να με κλείνω εγώ στις 12 και να μένει ο άλλος στην πλατεία μέχρι τις 5-7 η ώρα το πρωί. Φαινόμενα τα οποία καταγράψαμε πέρυσι. Δηλαδή προτείνεται το όταν κλείνει η εστίαση να ξεκινάει, εάν υπάρχει και η απαγόρευση κυκλοφορίας, ή να υπάρχει ελεύθερο ωράριο. Ναι, ή θα πρέπει να έχει υπάρχει ελεύθερο ωράριο ή θα πρέπει να υπάρχει μία απαγόρευση. Δηλαδή θυμάστε κι εσείς πέρυσι ότι κλείναμε τα μαγαζιά από 12 η ώρα και 12 και 4 οι πλατείες, τα παγκάκια και τα πάρκα σφίζαν από ζωή. Α, ναι. Το θετικό πάντως μέσα στην όλη κατάσταση, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι ότι παρατηρώ μία μικρή αναγέννηση της πλατείας, διότι έχετε και τους επιπλέον εξωτερικούς χώρους και φαίνεται ότι η πλατεία αποκτά την έγκλη ίσως που είχε και παλαιότερα. Περισσότερος κόσμος την επιλέγει για να βρεθεί εκεί, να κάτσει να πει τον καφέ του, το ποτό του. Ίσως και μελλοντικά, εάν τελειώσει αυτή η πανδημία, να μπορούσαν να μείνουν και τα τραπεζοκαθίσματα επί της πλατείας. Δείχνει μια καλύτερη εικόνα. Και όχι μόνο της πλατείας, οποιοδήποτε χώρο θα ήταν καλό να μείνουν από τη στιγμή που δεν ενοχλούν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το θέμα της πανδημίας δεν θα κρατήσει φέτος. Όπως λέμε ακόμα από τους επιστήμονες, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει χρόνια. Και νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση να μπορέσουμε να έχουμε έξτρα χώρους από τη στιγμή που δεν ενοχλούμε ή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μάλιστα, αυτά μέχρι πρότινος και έχουμε και μπροστά μας και ένα δύσκολο καλοκαίρι που πάντα υπάρχει ξηρασία μέσα εισαγωγικά στην Κομοτηνή. Δεν είμαστε και Μύκονος για να έρθει κάποιος να απολαύσει τον καφέ του τουρίστα στην πλατεία. Τουριστικά το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ας ελπίσουμε τώρα με την που θα έρθουν κάποιοι φοιτητές ότι θα ανέβει λίγο και η κίνηση και η ψυχολογία μας και περιμένουμε. Σπύρος Τιμικιώτης, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Πριν κλείσουμε, θα γυρίσουμε σελίδα, θα πάμε στον πολιτισμό για να παρακολουθήσουμε κομμάτι από την ωραία καταγραφή εθίμου και συγκεκριμένα του εθίμου του Λαζάρου από τον Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνή σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού, ΔΚΠΑΚ, της ΔΚΠΑΚ Κομοτηνής. Ήρθατε στο Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής. Αποφασίσαμε φέτος, σαν Μορφωτικός Όμιλος, να σας παρουσιάσουμε το έθιμο του Λαζάρου. Το έθιμο του Λαζάρου είναι ένα έθιμο που τελείται στην καρδιά της Άνοιξης και πέρα από τα θρησκευτικά μηνύματα που μεταφέρει, συμβολίζει και την αναγέννηση της φύσης. Μέσα από το έθιμο αυτό προσπαθούμε οι μεγαλύτερες να αναβιώσουμε την παράδοση και να τη μεταφέρουμε στα παιδιά μας και όχι μόνο αφηγηματικά, αλλά και βιωματικά. Μέσα λοιπόν σε μια παρείστικη συντροφικότητα ψάλλουν τα κάλαντα από τις ηλικιωμένες και αρχίζει η τελετουργία της κατασκευής. Παίρνει λοιπόν η παλιά λαζαρίνα δύο ραβδάκια από ξύλο άγριας τριανταφυλιάς και αυτό γιατί είναι ένα φυτό που αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα σταυρώνει και τα δένει πολύ καλά για να μην διαλυθούν. Το σταυρό αυτό που ο Χριστός φυσικά με αντοχή και υπομονή κουβαλούσε στον ώμο του και σταυρώθηκε για μας. Στη συνέχεια το τυλίγει με άσπρες χασεδένιες λουρίδες, αρχίζοντας από το κέντρο και καταλήγοντας πάλι στο κέντρο, όπου εκεί δένει τον κόμπο και μετά τον τυλίγει με μια κόκκινη σατέν κορδέλα. Ο κόμπος συμβολίζει την καρδιά του και το κόκκινο το αίμα του. Μετά κάνει το κεφαλάκι του από ένα κομμάτι χασέ, γεμίζοντάς το με βαμβάκι για να είναι σφιχτό και σταθερό. Το τοποθετεί πάνω στην κορυφή, σχεδιάζει τα μάτια, τα φρύδια, όποια κοπέλα ήθελε, ό,τι ήθελε ζωγράφιζε. Το στηρίζει πολύ καλά και μετά περιμένει να τις δώσουν οι υπόλοιπες τα υφάσματα για να ντύσει το Λάζαρο. Για την ψυχή του Λάζαρου
Οι γυναίκες ζυμώνανε από το πρωί τα λαζαράκια ή τα λαζαρούδια, λέγοντας τους στίχους «Λάζαρο δεν πλάσεις, ψωμί δεν θα χορτάσεις». Αφού σύμφωνα με τις δοξασίες, ο Λάζαρος είχε παραγγείλει πως όποιος ζυμώσει και δεν πλάσει, το φαρμάκι μου να πάρει. Στα λαζαράκια έδιναν το σχήμα ανθρώπους παραγανωμένου, όπως ακριβώς παριστάνει και ο Λάζαρος στις εικόνες. Το πιο διαδεδομένο έθιμο για το Σάββατο του Λαζάρου είναι τα κάλαντα του Λαζάρου, τα οποία οι μικρές λαζαρίνες τραγουδούν και αναγγέλουν τη χαρμόσυνη εορτή. Το έθιμο του Λαζάρου είναι ένα έθιμο χαρμολύπης, γι' αυτό και υπάρχει το μυρολόι του Λαζάρου. Μας αναφέρει πως ο Χριστός, όταν έμαθε από τις αδερφές του Λαζάρου ότι πέθανε ο αδερφός τους, που ήταν και φίλος του αγαπητός, ράγησε η καρδιά του και λυπήθηκε πάρα πολύ. Τότε λοιπόν φοβέρισε τον Άδη και με τη θεϊκή του δύναμη πρόσταξε να βγει ο Λάζαρος από τον τάφο. Ας τραγουδήσουμε λοιπόν. Αυτά για αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας κάθε εβδομάδα στην εκπομπή «Ώρα της Ροδόπης» που μεταδίδεται από τη Δέλτα Τηλεόραση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την εφημερίδα «Χρόνος Κομοντινής» και το «Χρόνος.gr». Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στον τρόπο που αυτή τη στιγμή είναι κάτω στις οθόνες σας. Μένετε στην Δέλτα Τηλεόραση. Ευθύς αμέσως ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.